Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Μία εντελώς διαφορετική χρονιά ξεκίνησε φέτος για τους μαθητές με τη γενικότερη τήρηση των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του ιού. Με κάθε επισημότητα και με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων που ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ο επίσημος αγιασμός στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της εκπαίδευσης. Πρώτη μέρα σήμερα και στα περισσότερα σχολεία δόθηκαν τουλάχιστον από μία μάσκα ένα μαθητή και τα βιβλία. Αμήν σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των συμφιλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Με αυστηρή τήρηση των μέτρων αλλά με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε ο επίσημος αγιασμός στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής για τα Δημοτικά. Με χαρά και αισιοδοξία αρχίζουμε, τόνισε ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μαρίνος Κωνσταντινίδης, που σημείωσε ότι χρειάζεται υπευθυνότητα. Πρώτη μέρα σήμερα, η μέρα του αγιασμού. Ξεκινούμε με χαρά και αισιοδοξία, ταυτόχρονα όμως και με επιφυλάξεις και με ανησυχία, γιατί δυστυχώς ο κορονοϊός δηλώνει ακόμα παρόν. Θεωρώ ότι στα σχολεία έγινε ό,τι ήταν δυνατόν, έστω και τις τελευταίες ημέρες, για να είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές. Οι καθαρίστρες έχουν οριστεί, τα αντισηπτικά υπάρχουν, έχουν μοιραστεί και μάσκες, θα δοθούν και άλλες. Τα σχολεία έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, έχουν κάνει τον κανονισμό λειτουργίας τους, πώς θα λειτουργούν με διαφορετικά διαλύματα. Χωρίς εκδηλώσεις μέσα στις τάξεις, στα τμήματα μόνο. Θεωρώ ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως είναι, θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Τώρα, αν τα πράγματα χειροτερέψουν κλπ, θα δούμε τι θα πούνε οι αρμόδιοι και ανάλογα κι εμείς θα κινηθούμε. Χωρίς όλους τους εκπαιδευτικούς, αρχίζει χρονιά, όπως τόνισε ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, οι τρεις ιεράρχες Στέφανος Μακρυγιάννης, που σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για μείωση μαθητών ένα τάξη. Η σχολική χρονιά ξεκινάει με τους μαθητές στα σχολεία, αλλά χωρίς όλους τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Λείπουν, όπως ξέρετε, το έχουμε ήδη πει και από τις προηγούμενες μέρες, δεκάδες εκπαιδευτικοί στην περιοχή μας, χιλιάδες σε όλη τη χώρα. Ελπίζουμε να καλυφθούν άμεσα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για πρόσληψη αναπληρωτών δεύτερης φάσης, αναπληρωτών δηλαδή μέσα στην εβδομάδα, αλλά μένει να το δούμε αυτό. Έχει τεράστια σημασία να μην χάνετε ούτε μία διδακτική ώρα ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί η σχολική χρονιά. Είδαμε σήμερα ότι ήδη πρώτη μέρα κάποια σχολεία σε άλλες περιοχές της χώρας δεν λειτουργούν λόγω της επιδημίας. Συνεπώς έχει τεράστια αξία να μην χάνονται διδακτικές ώρες. Προστατευτικά μέτρα έχουν φτάσει στα σχολεία, έχει φτάσει η πρώτη δόση, ας πούμε, από τις μάσκες, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπήρξε καμία σκέψη, ούτε συζήτηση, ούτε σχεδιασμός για το κύριο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος, το οποίο είναι η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, όχι μόνο για τη συγκυρία της επιδημίας, αλλά και για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, διότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι με 15 έως και 20 το πολύ παιδιά στην τάξη, το παιδαγωγικό έργο είναι πολύ αποτελεσματικότερο. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα, πόσο μάλλον στις μέρες που ζούμε, που θα θέλαμε μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν σε αυτές τις συνθήκες και, όπως είπα και πριν στις σύντομες ευχές μου, ελπίζω η χρονιά να μας βρει όλους και όλες υγιείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, όλη την κοινωνία. Περιμένετε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να ακούσετε κάτι για τον τομέα της παιδείας, είτε ως προσλήψεις εκπαιδευτικών ή κάποια άλλα μέτρα? Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς ακούσαμε μάλλον αυτό που περιμέναμε, διότι σε μια τέτοια συγκυρία ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πει στις τοποθετήσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών μονάδων. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να μιλήσει για την αξιολόγηση του ίδιου του συστήματος και της κυβέρνησης, η οποία ήρθε σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστη στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, και αυτό το αποδεικνύουν, όπως είπα, και οι δεκάδες ελλείψεις εκπαιδευτικών που υπάρχουν. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με μία μάσκα ένα μαθητή, άρχισε και η λειτουργία των γυμνασίων, όπου σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ο επίσημος αγιασμός στο 3ο Γυμνάσιο Κομωτινής. Παράλληλα, δόθηκαν και τα βιβλία στους μαθητές.
Ας δούμε ένα απόσπασμα από την τελετή και τη δήλωση των τοπικών φορείς και διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης. Αυτούν και γενέτο μεθημέρας 3 ευρώ αυτών εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούντα αυτών και περωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις συναυτούν. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε «Τέκνον τι επίησες ημινούτος ειδώ ο πατρί σου καγώ με δυνόμενη εζητούμεν σε». Μια νέα χρονιά με νέα δεδομένα και τελείως διαφορετική από άλλες άρχισε σήμερα. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ροδόπης, ο αγιασμός έγινε στο 3ο Γυμνάσιο Κομωτινής, όπου δόθηκαν στα παιδιά από μία μάσκα και τα βιβλία. Όπως τόνισε η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, Μαριγούλα Κοσμίδου, που ζήτησε από τους γονείς, αν παρουσιάζουν τα παιδιά τους συμπτώματα γρήπης, να τα κρατούν στο σπίτι. Με ιδανικά και με ήθος. Αυτά τα παραλάβαμε από τους γονείς μας και τους προπάτορές μας. Φέτος, το ξέρετε, απλώς θα σας το θυμίσω, το σχολικό σας έτος γράφεται 2020-2021, εμείς παιδιά του 21 είμαστε. Και 200 χρόνια από την Επανάσταση συμπληρώνονται φέτος, που πρέπει να τα γιορτάσουμε, και όχι μόνο να τα γιορτάσουμε, αλλά και να πάρουμε μηνύματα από το 21. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τι μας λένε οι ειδικοί, γιατί πρέπει να πούμε, αυτούς που είναι οι δήμονες, αλλά όμως δεν θα φοβηθούμε και θα υπηρετήσουμε έτσι ο καθένας μας εκεί που είναι την αλήθεια και το δίκαιο στη ζωή μας. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη, επαναλαμβάνω, εσείς δεν θα ασχοληθείτε με τα προβλήματα. Αυτά είναι για μας τους μεγαλύτερους, αλλά και να ευχηθώ στους καθηγητές μας όλης της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως, τους οποίους εκπροσωπεί η κυρία Διευθύντρια, να έχουν υγεία και δύναμη και να φέρουν, είμαστε πεπισμένοι, είμαστε βέβαιοι ότι θα φέρουν εις πέρα στο έργο τους. Και έτσι λοιπόν μέσα από αυτό το έργο των εκπαιδευτικών μας και τη συνεργεία όλων μας να ξεπεράσουμε και να είναι ένα κακό όνειρο αυτή η πανδημία και να επανέλθουμε, να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, να μπορεί να αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον, να δίνει άφοβα ο ένας το χέρι του στον άλλον και με αυτό να καταδεικνύουμε την αγάπη μας και την ενότητα μεταξύ μας. Καλή χρονιά! Ξεκινάμε σήμερα μια νέα χρονιά, μια νέα χρονιά με πολλές ιδιαιτερότητες, μια νέα χρονιά η οποία είναι μπροστά μας, στην οποία θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να συμπράξουμε, να συντονιστούμε, ώστε πραγματικά να πάρουμε από αυτήν την χρονιά που έρχεται ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας και για μας τους ίδιους. Τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς θα πρέπει να είμαστε μαζί σε αυτόν τον κοινό αγώνα, ακολουθώντας τις οδηγίες που οι ειδικοί καθορίζουν κάθε φορά σε μια τόσο μη στατική και πραγματικά σε μια κινούμενη κατάσταση την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε προκύψει. Συνεργασία πάντα χρειάζεται και πραγματικά αυτό που θα ζητούσα από τους γονείς σήμερα, αν και είναι η πρώτη μέρα, πέρα από τις ευχές μου, είναι ότι όταν θα δούμε ότι το παιδί μας έχει κάποια συμπτώματα, ας τα κρατήσουμε στο σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει στο σχολείο, ας δούμε πώς θα πάει και μετά σε συνεργασία πάλι με το σχολείο και το θεράποντα γιατρό ας επιστρέψει. Μάσκες, βιβλία πήραν όλοι. Βιβλία, όπως βλέπετε, κάθε παιδί έχει τη σακούλα του και φεύγει για το σπίτι. Οι μάσκες έχουν έρθει, βέβαια ήρθαν μία στο κάθε παιδί και μας είπαν από το Δήμο ότι έρχονται και τα επόμενα. Νομίζω ότι μέσα στην Ροδόπη δεν έχει τεθεί θέμα ότι δεν έχει έρθει μάσκα για κάποιο παιδί. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Υπάρχει πρόβλεψη ότι οι απουσίες που οφείλονται σε COVID δεν προσμετρώνται, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό. Αυτό υπάρχει, είναι δεδομένο. Έχει γίνει και η εφαρμογή στο λεγόμενο MySchool, είναι το σύστημα το οποίο καταγράφει τα πάντα στο σχολείο. Και εκεί θα καταχωρίζονται οι απουσίες οι οποίες οφείλονται στον κορονοϊό.
Όπως ακριβώς γινόταν και πέρυσι και όπως θα μας έρθουν και οι οδηγίες και για την εποχική γρίπη που και πάλι καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται. Έτσι. Οτιδήποτε απορία μπορεί να έχει ο γονιός στον εκπαιδευτικό. Να πω επίσης και θα ευχαριστήσω εδώ τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Χαριτόπουλο, ότι αύριο στις 1.30 ώρα έχουμε κανονίσει μία ενημέρωση εκ μέρους του προς τους διευθυντές, υποδιευθυντές και τους υπευθύνους COVID ανασχολείο, μία πρώτη διαφωτιστική ενημερωτική συνάντηση, ώστε να δώσει κατευθυντήριες γραμμές και να απαντήσει σε ερωτήματα που και οι ίδιοι συνάδελφοι έχουν, αλλά και οι γονείς καταθέτουν στα σχολεία. Για τα κενά που δημιουργήθηκαν λόγω COVID, μιλήσει η κυρία Κοσμίδου. Με τα κενά, θα σας πω. Στη δευτεροβάθμια ήμασταν κατά πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρης. Είχαμε ελάχιστα κενά και να θυμίσω ότι στην Κομωτινή φέτος λειτουργεί και το 5ο γυμνάσιο, το οποίο ήταν ιδρυμένο από το 1998. Θα σας καλέσω να πάμε και εκεί. Είναι μεγάλη μας χαρά. Ήρθε και αποσυμφόρησε πραγματικά τόσο το 3ο γυμνάσιο στο οποίο βρισκόμαστε, όσο και το 1ο και το 2ο. Σήμερα καταγράφουμε κενά. Τα κενά που οφείλονται σε αυτούς που απουσιάζουν λόγω COVID και δεν είναι πολλοί, θα δοθούν ως ιδιαίτερα κενά, το είπε και η Υπουργός. Θα πάμε με τρίμηνες συμβάσεις, οι οποίες θα έχουν μετά επέκταση της σύμβασης. Είναι η πρώτη φορά που ξεκινάμε ή από τις ελάχιστες φορές που ξεκινάμε τόσο καλά όσον αφορά τα κενά. Η δεύτερη φάση διορισμού, από ό,τι γνωρίζουμε, αναπληρωτών, θα έχει τελειώσει μέχρι τις 19 Σεπτέμβρη. Επομένως, θεωρούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε πλήρης, εκτός φυσικά από αυτές τις απουσίες που θα προκύψουν ενδεχομένως από συναδέλφους που θα ζητήσουν να κάνουν τη χρήση της εγκυκλίου, αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι αρκετή. Θα μπορούσαν τα σχολεία να ανοίξουν με μεγαλύτερη προετοιμασία και ασφάλεια, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χαρίτου. Είναι αλήθεια ότι η περσινή χρονιά έκλεισε απρόοπτα, μέσα σε πρωτόγνωρες, αντίξωες συνθήκες. Η φετινή θα μπορούσε να ξεκινήσει με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, με πιο ουσιαστική προετοιμασία, με μεγαλύτερη ασφάλεια και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές και για τους γονείς τους. Δυστυχώς, κυριάρχησε η προχειρότητα, η ανευθυνότητα, η έλλειψη σχεδιασμού και κυρίως η επικοινωνία εκ μέρους της Υπουργού. Όμως, όπως είπα και πριν λίγο, η σημερινή μέρα είναι η μέρα ευχών. Δεν είναι η μέρα απόδοσης ευθυνών. Είναι η μέρα για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να γίνει ένα ουσιαστικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Γι' αυτό εύχομαι πριν απ' όλα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καλή δύναμη, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και τι χρειάζονται, γιατί θα έχουν να υπερκεράσουν δυσκολίες, προβλήματα και ανεπάρκειες που έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε κρεμότητα σήμερα στα σχολεία. Και είμαι βέβαιος πως οι εκπαιδευτικοί θα το κάνουν. Θα το κάνουν με αγάπη για την εκπαίδευση, με αγάπη για τα παιδιά, για τη μόρφωση των παιδιών. Θέλω σε όλους τους γονείς επίσης να ευχηθώ με την ευκαιρία αυτήν καλό κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί γνωρίζω ότι σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος για να μπορέσει να μορφώσουν τα παιδιά τους. Και βέβαια είχα την ευκαιρία να ευχηθώ στους μαθητές όλων των βαθμίδων να έχουν μια καλή, μια δημιουργική χρονιά, να αγαπήσουν τη γνώση, να αγαπήσουν το σχολείο, να είναι μια χρονιά δημιουργική, με νέες εμπειρίες, με νέες γνώσεις, αλλά προπαντός με σεβασμό και τήρηση όλων των προστατευτικών μέτρων και για την υγεία των ίδιων και των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονιών τους. Καλή χρονιά, καλή και δημιουργική χρονιά για όλους.
Το βράδυ του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί στην καθιερωμένη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες περίμεναν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με μεγάλη αγωνία. Στο σημείο αυτό, ας ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ροδόπης, Ιωάννη Βρεζιλιανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Βρεζιλιανίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είδαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που όλοι νομίζω περιμέναν τα μέτρα με μεγάλη αγωνία. Τι είχε τελικά το καλάθι της ΔΕΘ? Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια διαφορετική ομιλία του Πρωθυπουργού. Είμαστε συνηθισμένοι η ΔΕΘ να αποτελεί ένα πόλο έξης για συζήτηση για την οικονομία και για την πολιτική. Φέτος όμως, όπως όλα τα πράγματα, έτσι και αυτό ήταν λόγω της πανδημίας, ήταν διαφορετικό. Θεωρώ ότι ήταν μια ομιλία στοχευμένη, μια ομιλία που επικεντρώθηκε τόσο στα μέτρα για την οικονομία, όσο και για, για τις ενέργειες εκείνες που θα κάνει η χώρα μας για να ενισχυθεί στο αμυντικό της τομέα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμα μια φορά είναι πιστός σε αυτό που έχει πει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Θα λέει λίγα, θα λέει αλήθειες και θα κάνει πολλά περισσότερα. Σίγουρα και οι επαγγελματίες και οι ιδιώτες και προφανώς θα περιμένουν πολλά, αλλά είναι από την πρώτη μέρα της κρίσης η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι κοντά τους. Προφανώς και υπάρχουν κατά μέρους αστοχίες και κατά μέρους πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, άρα σιγά σιγά θεωρώ ότι γίνονται και παίρνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας, γιατί δυστυχώς η πανδημία και στην Ελλάδα και παγκόσμια έχει χτυπήσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία. Ζούμε μια κρίση η οποία είναι η μεγαλύτερη κρίση του αιώνα μας. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι επαγγελματίες έπρεπε να μείνουν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες για τα μέτρα στήριξης? Θεωρώ ότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει στηρίξει τους επαγγελματίες. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερο. Σίγουρα η οικονομία απαιτεί από το κράτος να σταθεί δίπλα της. Η κυβέρνηση σε πρώτη φάση, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, είχε βάλει σαν προτεραιότητα την υγεία και τις ζωές των πολιτών. Παράλληλα, έγιναν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα βοηθούσαν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη διατήρηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο εξελίσσεται σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε και μια οικονομία η οποία μόλις είχε βγει από μια δεκαετή κρίση. Τα ταμιακά διαθέσιμα ναι μεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι και ανεξάντλητα. Και αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο κύμα, είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις και για το δεύτερο κύμα, γιατί δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί. Και όντως, αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέσο του δεύτερου κύματος. Οι ανάγκες θα μεγαλώσουν, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και δεν είμαστε ακόμα σίγουροι το πότε θα τελειώσει η πανδημία. Υπάρχουν αισιόδοξες προβλέψεις για μέχρι τέλος χρονιάς ότι θα υπάρχει το εμβόλιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Οπότε η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο το οποίο αξιολογείται, το οποίο είναι δυναμικό και το οποίο όποτε χρειάζεται γίνονται εκείνες οι παρεμβάσεις. Υπήρχαν 12 μέτρα για την οικονομία τα οποία εξήγηρε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και φυσικά ξεκαθάρισε ότι όπου χρειάζεται να αναπαχθούν και άλλα μέτρα θα παίρνονται και δεν είναι το τέλος της βοήθειας και του προγράμματος. Είναι δυναμικό πρόγραμμα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι η χώρα στην πανδημία και στην παγκόσμια κρίση της οικονομίας έχει δυνατότητα να δανείζεται. Οπότε έχει εκείνες τις αντοχές, τις οποίες θα τη βοηθήσουν για να σταθεί δίπλα στους επαγγελματίες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη
της μεσαίας τάξης, είναι η παράταξη η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη μεσαία τάξη και πρέπει να είμαστε όλοι σίγουροι και να έχουμε την πεποίθηση ότι θα κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε η οικονομία να ξαναρχίσει να κινείται και το βασικότερο είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να καταφέρουν να παραμείνουν ζωντανές μέσα από αυτό το κύκλο της κρίσης. Νομίζω, κύριε Βεζιριανίδη, όμως ότι και όλοι περίμεναν να δοθεί αφενός μία στήριξη στους εκπαιδευτικούς, μιας και ήταν η ομιλία δύο μέρες πριν την έναρξη των σχολείων, και αφετέρου στους υγειονομικούς, μιας και διανύουμε, είμαστε στο μέσο μιας πανδημίας. Σίγουρα έχουν επαρθεί, καταρχήν να πούμε ότι και καλή σχολική χρονιά, σήμερα είναι η πρώτη μέρα έναρξης των μαθημάτων. Υπάρχουν όλα εκείνα τα πρωτόκολλα, τα οποία θα βοηθήσουν και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τους γονείς να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν από την πανδημία. Είναι μια δύσκολη χρονιά, αυτό κανείς δεν το αρνείται. Είναι μια χρονιά με ιδιαιτερότητες. Όλοι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους ειδικούς και θεωρώ ότι σε πρώτη φάση, σαν πρώτο δείγμα, η έναρξη σήμερα των σχολείων με τις δυσκολίες, πιθανόν με τις καθυστερήσεις, ήταν μια καλή έναρξη. Δεν είχαμε, τα σχολεία ήταν έτοιμα, καθαρίστριες από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάει στις θέσεις τους, οι μάσκες στα περισσότερα σχολεία, όπως γνωρίζω, έχουν φτάσει, τα βιβλία ήταν εκεί. Θεωρώ ότι το κράτος λειτουργήσε. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πω ότι μέσα από την πανδημία καταλάβαμε και τη σημασία του σύγχρονου, του αποτελεσματικού κράτους. Είναι μία από τα παράθυρα που μας άνοιξε η κρίση, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι έτσι ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο κράτος, αποτελεσματικό κράτος. Θεωρώ ότι ανταπεξήλθε το Υπουργείο Παιδείας στο ξεκίνημα τουλάχιστον της σχολικής χρονιάς. Από εκεί και πέρα για την υγεία έχουν γίνει αρκετά βήματα, έχουν διπλασιαστεί οι κλίνες ΜΕΘ, υπάρχουν οι ενέργειες για τις οποίες θα βοηθήσουμε το σύστημα του ΕΣΥ να ανταπεξέλθει και το δεύτερο κύμα πανδημίας. Επίσης, ήθελα και ένα σχόλιο για την αντιπολίτευση, μιας και είδαμε ότι σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, καταγγέλλοντας για μυστική διπλωματία, είτε για μέτρα που δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο σε αυτό? Θεωρώ ότι το απάντησε ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Μακριά από εμάς η μυστική διπλωματία. Υπάρχει επικοινωνία με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο στην σχέση μας με τις γειτονικές χώρες και την Τουρκία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα ομόνοιας, συνεργασίας και αυτή η κρίση μας δίνει μια δυνατότητα να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική. Είναι ένα έλλειμμα το οποίο υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχε ξεκάθαρη εθνική στρατηγική και θεωρώ ότι θα το πράξει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πράξει όλες εκείνες οι ενέργειες οι οποίες θα δημιουργήσουν μια εθνική ομοψυχία την οποία τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι ένα κριτικάρι, είναι θεμητό αυτό. Όλοι κρινόμαστε όμως από τις πράξεις μας και από τα λόγια μας. Κυρίως όμως από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βεζιριανίδη. Και εγώ, να είστε καλά. Ας μείνουμε στο ίδιο θέμα και ας ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας, να συνδεθούμε με τον βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου και να μας μεταφέρει τη δική του άποψη, μιας και η ομιλία του Πρωθυπουργού ξεσήκωσε έντονη αντίδραση από όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτου. Καλησπέρα, κύριε. Από ό,τι είδαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλα τα κόμματα σχεδόν της αντιπολίτευσης, εξέφρασαν θύελλα αντιδράσεων μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η δική σας άποψη ποια είναι, γιατί περίμενε όλος ο επαγγελματικός, εκπαιδευτικός, υγειονομικός κόσμος με πολύ μεγάλη αγωνία τα μέτρα αυτά? Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Κινέζο, ότι πράγματι είχαν καλλιεργηθεί πολύ μεγάλες προσδοκίες
και δεν σας κρύβω σε πολλά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με βάση τα όσα έχουν υποθεί πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τον άκουσα, εν αλήθεια, με πάρα πολύ προσοχή και στις δύο ομιλίες του, και το Σάββατο και την Κυριακή, και νομίζω αυτό το οποίο επιχειρήθηκε να εμφανιστεί, όχι μόνο δεν μου καλλιέργησε ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης, ένα κλίμα σιγουριάς, όπως τουλάχιστον επιχειρείται να εμφανιστεί, αλλά αντίθετα σας έλεγα μου ενίσχυσε και την ανησυχία, αλλά βέβαια και, και την αβεβαιότητα κυρίως για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα και στην οικονομία αλλά και στην χώρα. Το λέω αυτό για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε με τον έναν ή άλλο τρόπο ότι έχει υπογράψει μυστική συμφωνία με την Τουρκία για να αρχίσει ο διάλογος για τα ελληνοτουρκικά, χωρίς βέβαια ερήμην της των πολιτικών δυνάμεων. Άλλωστε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με πολύ σαφήνεια είπαν ότι δεν τους έγινε καμία ενημέρωση. Ερήμην της Βουλής, ουσιαστικά μιλάμε, κυρία Κινέζου, για μυστική διπλωματία. Και γεγονός που έτσι κι αλλιώς γεννά και προκαλεί ανησυχία. Με ποιο τρόπο, με ποια πρωτοβουλία προχώρησε πράγματι σε αυτήν την συμφωνία. Και βέβαια ακούσαμε για ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα αναγκαίο μεν, αλλά κανείς δεν, παρότι ζητήθη, δεν υπήρξε τουλάχιστον καμία αναφορά για το ύψος αυτού του προγράμματος. Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο προφανώς όχι μόνο αυτοπεποίθηση, αν θα έλεγα δημιούργησε ανησυχία και όχι βεβαιότητα, είναι γιατί τα όσα μέτρα ανακοινώθηκαν για την οικονομία και κυρίως για τον κόσμο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, θα έλεγα, κυρία Κινέζου, είναι μία από τα ίδια. Είναι η ίδια λάθος συνταγή που ακολουθήθηκε και το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την κρίση της πανδημίας, μέτρα τα οποία προφανώς δεν στηρίζουν αποφασιστικά, σταθερά την εργασία και τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, αλλά είναι κυρίως μέτρα, όπως τα ακούσατε και εσείς, κυρίως προσωρινά, αποσπασματικά. Αναφέρομαι για αυτά που θα ισχύσουν μόνο για το 2021, είτε αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, την κατάργησή της, είτε τη μείωση κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών, μέτρα προσωρινά, επαναλαμβάνω, που δεν αποτελούν ουσιαστική γενναία στήριξη που έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Όπως επίσης και μια προσωρινή πάλι αναστολή όλων των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ουσιαστικά για μετάθεση σε άλλο χρόνο των χρεών που πρέπει να εκπληρώσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον ακολουθεί και όπως όλα δείχνουν, αυτές είναι οι αναγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση, εφόσον λοιπόν ακολουθεί η ίδια συνταγή που μας οδήγησε σε αυτήν τη βαθιά ύφεση, είναι βέβαιο πως θα επιδεινωθούν όλοι οι οικονομικοί δείχτες, θα εκτεναχθεί η ανεργία, θα δημιουργηθούν ευρύτερα στρώματα φτώχειας και βεβαίως δεν θα υπάρξει καμία προοπτική για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε πράγματι να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν άκουσα ακόμα τίποτα που να συνδέεται με την περιφερειακή ανάπτυξη, δεν υπόθηκε τίποτα, όπως επίσης δεν υπόθηκε κουβέντα για τον αγροτικό κόσμο και βέβαια για τα σοβαρά προβλήματα που τον απασχολούν. Είδαμε απ' έξω, άφησε και τους εκπαιδευτικούς δύο μέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, παράλληλα τους υγειονομικούς που περιμένουμε και βλέπουμε τι υποστελέχος υπάρχει στα νοσοκομεία και είμαστε εν μέσω μιας πανδημίας. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχουν τομείς και κατηγορίες που έμειναν πολύ εκτός. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Νομίζω, κυρία Κινέζου, το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης η ανάλογη ευαισθησία σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς που, όπως ορθά περιγράψετε, στην παιδεία και στην υγεία, ιδιαίτερα μετά την κρίση της πανδημίας, θα έπρεπε όλοι να είμαστε σοφότεροι ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης αυτών των κοινωνικών δομών και όχι να υπάρχουν αποσπασματικά και προσωρινά μέτρα.
Νομίζω το είδαμε πολύ έντονα στο χώρο της παιδείας, όπου ανοίγουν τα σχολεία ουσιαστικά χωρίς σχέδιο, ανοίγουν τα σχολεία χωρίς να υπάρχει σοβαρή προετοιμασία, με μεγάλες ελλείψεις και σε εκπαιδευτικούς, με μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει σχέση τον αριθμό των τμήματων και τον μεγάλο αριθμό των μαθητών που θα θρίζονται μέσα στις τάξεις. Αντιλαμβάνεσαι, είναι μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη. Όλοι ευχόμαστε να προχωρήσει κανονικά η νέα σχολική χρονιά, αλλά ανησυχούμε ότι πράγματι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Το ίδιο ασφαλώς και στον τομέα της υγείας που περιγράψατε, γιατί προφανώς όλο αυτό το διάστημα, ενώ υπήρχε ο χρόνος έτσι ώστε να μεθοδευτεί, να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να στηριχθούν οι δομές του, να στηριχθούν τα νοσοκομεία, η ΜΕΘ, αντιλαμβάνεστε ακόμα είμαστε στο περίμενε. Ακόμα χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ ήταν ήδη προγραμματισμένες χιλιάδες προσλήψεις από την πλευρά της προηγούμενης κυβέρνησης, χθες ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία νέων διορισμών, κυρίως υγειονομικών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα αυτήν την υγειονομική κρίση για την ανάγκη στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας. Παράλληλα, είδαμε ότι κλείδωσε ουσιαστικά και τυπικά το θέμα των αναδρομικών των συνταξιούχων. Θα πάρουν μόνο αυτοί που δικαιούνται σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ και θα περικοπεί και το ποσό, νομίζω, που κανονικά θα έπρεπε να λάβουν. Έχετε απόλυτα δίκιο και ίσως είναι μια ρύθμιση που δυστυχώς πέρασε από την Βουλή. Το ανακοίνωσε, θέλω να πιστεύω, ο Πρωθυπουργός, μη έχοντας πράγματι ότι τι αντίκτυπο έχει αυτό στους συνταξιούχους. Ουσιαστικά μόνο το 1/4 αυτών που δικαιούνται και που το ίδιο το συνταγματικό δικαστήριο τους δικαίωσε για να πάρουν, παίρνουν μόνο το 1/4 περίπου από αυτά που δικαιούνται. Προφανώς ανοίγει έναν δρόμο για περαιτέρω προσφυγών. Θέλω να πιστεύω πως δεν είναι μόνο αυτό το μέτρο, το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιο θέμα, κυρίως αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων. Ουσιαστικά ανακοίνωσε, κυρία Κινέζου, την υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, κάνοντας λόγο ότι η επικουρική ασφάλιση ουσιαστικά πλέον οδεύει προς τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αντιλαμβάνεστε, το είπε με πολύ καθαρότητα. Αντιλαμβάνεστε, αυτό θα υπονομεύσει τα έσοδα του δημόσιου συστήματος υγείας, του δημόσιου συστήματος ασφάλισης, του ΕΦΚΑ, με προφανώς μακροπρόθεσμα θα έχει επιπτώσεις και στις συντάξεις και στην ασφάλιση και στην υγεία των συνταξιούχων. Προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα που επίσης είναι σημαντικά, τα οποία θίχθηκαν στην συζήτηση αυτή, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και σε επόμενο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίτου. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα και όπως καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, αστυνομικοί βρέθηκαν στα σχολικά κτίρια και πραγματοποίησαν διανομή ενημερωτικών φυλαδίων κυκλοφοριακού περιεχομένου σε γονείς και μαθητές. Ας δούμε τι μας δήλωσε για το θέμα αυτό ο αστυνομικός διευθυντής Ροδοποίης. Ενημερωτικές δράσεις με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε για ακόμη μία χρονιά η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με διανομή φυλαδίων κυκλοφοριακού περιεχομένου. Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στα δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αστυνομικοί έδωσαν ενημερωτικά φυλάδια κυκλοφοριακού περιεχομένου στους μικρούς μαθητές και στους γονείς τους. Στη Ροδόπη βρέθηκαν στα σχολικά συγκροτήματα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, όπου και έγινε και ο επίσημος αγιασμός. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί άντρες και γυναίκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης διένυμαν φυλάδια, κάποια προγράμματα μαθημάτων και σελιδοδείκτες που αφορούν την κυκλοφοριακή αγωγή σε όλα τα παιδιά μας του Δημοτικών Σχολείων. Με αφορμή λοιπόν αυτή την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς να κάνω κάλεσμα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ότι είμαι όλες οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης είναι στην διάθεσή τους προκειμένου να κάνουμε διάφορες δράσεις, λόγου χάρη ημερίδες, εκδηλώσεις για την κυκλοφοριακή αγωγή ή ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να βοηθήσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα. Λόγου χάρη το ασφαλές διαδίκτυο. Τέλος, να ευχηθώ και εγώ από τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά, με όλες αυτές τις δυσκολίες που βλέπετε σήμερα, με τις μάσκες, τα παιδιά μας. Παρά τα αυτά όμως, έτσι πρέπει να γίνει. Και εύχομαι καλή χρονιά και να πατάξουμε την πανδημία. Ικανοποίηση και δικαίωση ένιωσαν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Ροδόπης στο άκουσμα της είδησης ότι δημιουργείται γραφείο που θα φιλοξενεί κλιμάκια ελέγχου στο μεθοριακό σταθμό Νυμφέας. Για το χρόνιο αίτημα αυτό και για τις προεκτάσεις που είχε στην τοπική οικονομία αλλά και στην εθνική, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Νικολαίος Αγγελίδης. Δικαιώθηκε μετά από 6 χρόνια ο αγώνας των επιμελητηρίων με τη δημιουργία γραφείου που θα φιλοξενεί τα κλιμάκια ελέγχου για το παρεμπόριο στο μεθοριακό σταθμό Νυμφέας. Την ευχή να καταφέρουν να ελέγξουν ένα μεγάλο κομμάτι από τη διαρροή που υπάρχει στη ρευστότητα της περιοχής μας προς τις γειτονικές χώρες, έδωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Νικολαίος Αγγελίδης. Κοιτάξτε, η τοποθέτηση του γραφείου, να το πω έτσι, που θα φιλοξενεί τα κλιμάκια ελέγχου για το λαθρεμπόριο και παρεμπόριο είναι ένας αγώνας των επιμελητηρίων που δυστυχώς το βάζω εντός εισαγωγικών έκλεισε τα 6 χρόνια. Είναι κάτι που με αφετηρία το θέμα του παρεμπορίου από τη γειτονική Βουλγαρία αλλά και την Τουρκία, το ξαναλέω, κάτι το οποίο ζητήσαμε επιτακτικά και με μεγάλη επιμονή. Η ελληνική γραφειοκρατία και η αρτηριοσκλήρωση των αποφάσεων των διοικητικών μας καθυστέρησαν πολύ, αλλά θέλω να τα αφήσω όλα αυτά πίσω, τέλος καλό όλα καλά, να μπορέσουμε να ελέγξουμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτήν την διαρροή που υπάρχει για την περιοχή μας σε ρευστότητα προς τις γειτονικές χώρες που έχουν διαφορετικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Βέβαια σε αυτό βοήθησε, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, πάλι και ο κορονοϊός, αλλά νομίζω ότι με το άνοιγμα των συνόρων πλέον θα έχουμε στην θέση που πρέπει έναν μηχανισμό ελέγχου για να μην έχουμε περαιτέρω διαρροή ρευστότητας και κεφαλαίων προς τις γειτονικές χώρες με τα γνωστά αποτελέσματα που ξέρετε για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι που λέγεται πάταξη λαθρεμπορίου, παρεμπορίου και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς θα λειτουργήσουμε και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιφρουρήσουμε το στεγασμένο εμπόριο και γενικότερα την επιχειρηματικότητα της περιοχής όσον αφορά το λιανικό εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν έχουμε περιθώριο δηλαδή να χάνουμε από τέτοιου είδους άνομες ενέργειες περαιτέρω τζίρο στην περιοχή. Ήδη έχουμε δεχτεί μία δεκαετή κρίση και έναν κορονοϊό. Δεν αντέχουμε να έχουμε διαρροές και από αυτό το κομμάτι θα το πολεμήσουμε και θα το φτάσουμε μέχρι τέλος, μέχρι να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και μια ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται η περιοχή. Η Γκάιντα φαίνεται να είναι το όργανο που επιλέγουν αρκετοί μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, μιας και φαίνεται να το έχουν καθιερώσει. Παράλληλα, ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής Ηλίας Ιωαννάκης αναφέρθηκε στα μουσικά όργανα που έχουν ζήτηση και σε μαθητές που πλέον έγιναν καθηγητές του Μουσικού Σχολείου, αλλά και σε άλλους που διακρίθηκαν για τη μουσική τους. Ας δούμε τι δήλωσε ο ίδιος. Το παραδοσιακό όργανο της περιοχής, η Γκάιντα, είναι το όργανο αναφοράς στο Μουσικό Σχολείο, μια κοινή επιλογή των περισσότερων, όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, Ηλίας Ιωαννάκης, που μίλησε για τις προτιμήσεις των μαθητών στα μουσικά όργανα. Από το 2014 εφαρμόσαμε και να είναι όργανο αναφοράς για το Μουσικό Σχολείο ή παραδοσιακό όργανο Γκάιντα. Όπως και ξέρει ο κύριος Μαλός από το κανάλι του, είναι από την Ξηλαγανή. Έχω και πολλά παιδιά από την Ξηλαγανή, από προσκυνητές που μαθαίνουν εδώ και έχουν γίνει και λίγοι γκαϊδατζίδες, έτσι. Αυτό τονίζω πάρα πολύ από τότε που πήρα τη διεύθυνση για το παραδοσιακό όργανο αυτό, την Γκάιντα. Έχουν βγει αρκετά παιδιά, έχουν βγει και παιδιά που σπουδάζουν στην Άρτα με παραδοσιακή μουσική που έχουν τελειώσει. Έχουν παιδιά και σε άλλα τα μουσικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Τα όργανα συνήθως, όπως σας είχα πει, είναι η Γκάιντα και έχουμε και τα κλασικά όργανα, όπως είναι το πιάνο, το βιολί, βιολοντσέλο, τη βιόλα φέτος
πρέπει να έχουμε και έχουμε και το κλαρίνο και το παραδοσιακό κλαρίνο. Ζητάμε και οι καθηγητές να μας έρθουν για σαξόφωνο, για τρομπέτα, για τρομπόνι, κλασική κιθάρα. Έχουμε επίσης καθηγητή και άλλους 3-4 καθηγητές ζητάμε και την Ποντιακή Λύρα την βάλαμε εδώ και 3 χρόνια. Σχεδόν τα παραδοσιακά κρουστά, τα κλασικά ευρωπαϊκά κρουστά επίσης, σχεδόν όλη την γάμα των οργάνων. Αυτά που επειδή είναι όργανο αναφοράς γκάιδα και εμένα μου χρειάζονται όχι 5 καθηγητές, 20 καθηγητές, μόνο για την γκάιδα και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τόσους καθηγητές. Τα παιδιά αυτά που θέλουν πραγματικά να μάθουν την γκάιδα φαίνεται από την πρώτη μέρα. Και μάλιστα εμείς σαν μουσικό σχολείο έχουμε δικά μας όργανα με την προσφορά του κύριου Χούτου μας έχει αγοράσει 10 γκάιδες πριν 2 χρόνια. Και αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή την κλίση για γκάιδα συνήθως, τους δίνουμε από μια γκάιδα και στο σπίτι παίζουν. Και φαίνεται, σιγά σιγά φαίνεται. Τώρα δεν είναι εύκολο όργανο, όλα τα όργανα δεν είναι εύκολα, έτσι. Και μια φλογέρα να πάρεις είναι δύσκολο όργανο για να το μάθεις. Έχουμε όμως και καλά παιδιά στο βιολί, καλά παιδιά στο πιάνο, καλά παιδιά στη κιθάρα, στο κλαρίνο, στο σαξόφωνο, στη τρομπέτα. Και έχουμε πάρει και τα απαραίτητα μέτρα φέτος, εγκύκλιος όπως μας λέει, ειδικά για τα πνευστά τα όργανα ότι πρέπει να είναι σε απόσταση 3 μέτρα, να μην υπάρχουν άλλα παιδιά, ο καθηγητής με το παιδί. Οι χορουδίες θα γίνονται πιο πολύ, θα τονίσουμε στο ρυθμικό μέρος και στο θεωρητικό. Λόγω του κορονοϊού τώρα. Σε παιδιά που ήταν μαθητές και πλέον έγιναν δάσκαλοι στο μουσικό, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κύριος Ιωαννάκης που μίλησε για τη σταδιοδρομία τους. Υπάρχουν. Τώρα, να πω άτομα πλέον είναι μεγάλα, δικαίωμα μαθητές από παλιά. Ο Τσικόπουλος, ο Κεριακάκης, ο Καρανίκας, ο Κουμής, ο Θανάσης ο Δούκας, ένα σωρό παιδιά είναι, πολλά ήταν παιδιά. Ήταν μαθητές κάποτε και βλέπετε η Αποστολή εδώ που σας είπα πριν λίγο για την Ποντιακή Λύρα. Είναι και σήμερα διδάσκουν, Ματακάκης είναι εδώ επίσης από την Κουμουτή. Είναι ένα σωρό παιδιά και αυτό είναι το ευχάριστο για μας όταν βλέπεις τα παιδιά. Ο Ναλμπάντης, ο Χρήστος τώρα που διδάσκει και αυτός. Και η μεγάλη ευχαρίστηση για μένα είναι όταν τον είχες μαθητή και έρχεται και είναι συνάδελφος. Και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει τις βάσεις της σκέλας και προχωράει. Αυτό είναι το ευχάριστο. Μήνυμα προς την πολιτεία να βοηθήσουν τα παιδιά στον τομέα του πολιτισμού γιατί αλλιώς καταστραφήκαμε, έστειλε ο κύριος Ιωαννάκης που ζήτησε να στηρίξουν τη μουσική εκπαίδευση. Κοιτάξτε, όπως σας είχα πει από εδώ, τα παιδιά είναι πάρα πολλά. Πριν λίγο ο κύριος Μαλός με ρώτησε, όταν ξεκίνησε το 1996 την παραδοσιακή ορχήστρα του Δήμου, θυμάστε που με τον Ιστότη, συνέντευξη σας δίναμε στο κανάλι. Μικρά παιδάκια ήταν τότε ο Δημήτρης ο Κυριακάκης, ο Βαγγέλης Τσικόπουλος, Πίτατζης Γιώργος. Και οι δύο τώρα, Κυριακάκης και Τσικόπουλος, μετά τους έστειλε και τελειώσαν την ενότητη μουσική ακαδημία της Φιλιππούπολης με γκάιδα και καβάλι. Και οι δύο είναι γκαϊδατζίδες. Ο Πίτατζης έγινε συνταγματάρχης ειδικών δυνάμεων, όμως έπαιζε ένα από τα καλύτερα καβάλια και γκάιδα. Και άρχισαν μετά, ξέρετε, μετά από αυτούς άρχισε. Εμφανίστηκε ο Φόρτσας, εμφανίστηκε ο Ματακάκης, εμφανίστηκε μετά από το μουσικό, ο Κουμής, ο Θανάσης ο Δούκας. Καλά το λέω, ο Θανάσης ο Δούκας. Δεύτερο, δεν είναι μόνο αυτό. Από το Ιασμό έχουμε ένα καταπληκτικό παιδί, Άκης ο Μαυρίκος, τρομπετίστας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη τρομπέτα στη συμφωνική της Φιλιππούπολης και της όπερας του Μπουργάς. Στη Βουλγαρία. Διακρίθηκε και τελείωσε την Ανώτητη Μουσική Ακαδημία. Είναι ο Γιώργος Ουλίρζης επίσης από το Ιασμό, έτσι, ο οποίος διακρίνεται για ένας από τις πάρα πολύ, πολύ καλές κλασικές κιθάρες που υπάρχουν στη Βουλγαρία, στην Ανώτητη Μουσική Ακαδημία. Είναι μετά ο Ηλίας ο Κυριακίδης. Είναι ένα σωρό τα παιδιά από και από εδώ. Είναι και ένα από τα Βλάσης, το ξεχνάω το επίθετο, ο οποίος είναι στα κρουστά, εκεί τελειώνει. Ξέχασα να σας πω ότι ο Χρήστος Ναλμπάντης είναι η φουρνιά μαζί με τον Κυριακάκη. Ναλμπάντης τελείωσε και αυτός, γύρισε στην Ελλάδα, διορίστηκε και σήμερα διδάσκει ευρωπαϊκά κρουστά. Και μαρίμπα, ξέρετε κι. Και μπορώ, συγγνώμη αν ξέχασα και κάποια παιδιά, γιατί ήταν πάρα πολλά τα παιδιά. Και όπως πριν λίγο σας είπα, η πιο μεγάλη ευχαρίστηση για έναν εκπαιδευτικό είναι τα παιδιά που τα είχε μικρά, που σέδινε τα πρώτα φώτα πάνω στη μουσική.
να συνεχίσουν. Εξέχισε και την Αργυρούλα Κυριακάκη, η αδερφή του Δημήτρη Καβάλη, τελείωσε στην Άρτα. Εξέχισε του Χαράλαμπο του Καρανίκα, ο οποίος ήταν κιθάρα και μετά τελείωσε Μιούτη στην Άρτα. Είδατε, τώρα άρχισε να θυμάμαι και άλλα παιδιά. Και για μας είναι η πιο μεγάλη ευχαρίστηση όταν βλέπεις ένα παιδί που τον έχεις να έρχεται και να σου λέει «Γεια σου, δάσκαλε», και να τον έχω συνάδελφο και να δουλεύει δίπλα μου. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στους γονείς που τα κοιτάξτε, παιδιά τους έχουν κάποια κλειστή μουσική? Το μήνυμα δεν είναι μόνο προς τους γονείς, το μήνυμα είναι προς την πολιτεία. Το μήνυμα μου είναι λίγο πιο βαθύ, ότι ό,τι και κρίση να έχουμε, ό,τι και δύσκολες στιγμές να περνάμε, βοηθήστε τα παιδιά στο τομέα του πολιτισμού, γιατί άμα δεν έχουμε πολιτισμό, εμείς καταστραφήκαμε. Αυτό είναι το μήνυμα το δικό μου. Και η ελληνική πολιτεία να κοιτάξει λίγο σοβαρά στο θέμα της μουσικής εκπαίδευσης. Πρέπει να στηρίξουμε και η τοπική κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση όσο μπορεί και η ελληνική πολιτεία. Στο σημείο αυτό, ας παρακολουθήσουμε ποια φαρμακεία εφημερεύουν και ποια διανυκτερεύουν στην πόλη της Κομωτινής. Σημείο αυτό, ας παρακολουθήσουμε την πρόβλεψη του αυριανού καιρού. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Βηροδόπη. Από όλους εμάς, γεια σας.